Δυναμικό παρόν έδωσαν σήμερα οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι άνεργοι και οι σπουδαστές στην απεργιακή συγκέντρωση που διοργάνωσαν το ΠΑΜΕ και το εργατικό κέντρο Λάρισα στην κεντρική πλατεία της πόλης, αντιδρώντας την πολιτική λιτότητας που προωθείται όπως υποστήριξαν από την κυβέρνηση. Περιγράφοντας την άσχημη οικονομική κατάσταση που περνούν σήμερα τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, οι εργαζόμενοι, άντρες και γυναίκες, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στις πολιτικές που θίγουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, καταγγέλλοντας το Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ για την ανακοίνωση που έβγαλε, όπως τόνισαν, ενάντια στην απεργία, καλώντας τους εργαζόμενους να μην συμμετάσχουν. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, άμεσα να απαντήσουν με την οργάνωση του αγώνα τους, με επιτροπές, με συσπήρωση στα σωματεία και με πλαίσιο διεκδίκησης τους στόχους και τα αιτήματα που βάζει ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Σήμερα δίνουμε μια πρώτη απάντηση. Έχουμε μπροστά μας πόλεμο. Συνεχίζουμε δυναμικά και αποφασιστικά. Καλούμε τους συναδέλφους να σκεφτούν ποιο θα είναι το μέλλον τους. Και αν όχι το μέλλον το δικό μας, έτσι, πρέπει να αφήσουμε κάτι για τις επόμενες γενιές, όπως εμείς βρήκαμε τις προηγούμενες. Στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Παναγροτικής Αγωνιστικής Συσπήρωσης, οι οποίοι μοίραζαν τα αδιάθετα προϊόντα τους στους περαστικούς. Ο αγώνας της εργατικής τάξης σήμερα, η απεργιακή της συγκέντρωση, τα αιτήματα που βάζει, είναι και δικός μας αγώνας. Πιστεύουμε ότι με κοινή δράση των εργαζομένων, των αγροτών, της νεολαίας, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό μας.